Και βγαίνει να κάνει παράπονα, να διαμαρτυρηθεί που στον εαυτό σου είναι σαν να κατεβαίνει ο ιδιοκτήτη μια επιχείρηση και να διαμαρτύρεται και αυτό στην εργοδοσία. <laughs> Φίλε και φίλοι, κύριε και κύριοι, χαίρετε να είστε όλοι καλά, γέροι και δυνατή με ο Σωτήρη Ομουζήδη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το καναλάκι μου. Πάμε λίγο γρήγορα να πούμε τα γνωστά. Αν μας αρέσει η εκπομπή, αν είμαστε καινούργοι λοιπόν και το βρίσκουμε ενδιαφέρον, κάνουμε ένα like, κάνουμε μια εγγραφούλα στο κανάλι, δωρεάν είναι, χτυπάμε για την καμπανίτσα να λαμβάνουμε νέες ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω βίντεο. Δύο φορές τη βδομάδα το κάνω. Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, δύο φορέ τη βδομάδα το κάνω ω επιτοπλίστων και μερικέ φορέ, ίσω κάποια στιγμή, κάνουμε και τρίτη, τέταρτη εκπομπή μέσα στη εβδομάδα. Θα το δούμε αυτό ανάλογα και με τον χρόνο μου και κάτω στην περιοχή των σχολείων άφησε ένα σχόλιο. Πες μας τη γνώμη σου, πες μας πώς σκέφτεσαι για ένα θέμα που μιλάμε έτσι για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Είναι το μεγαλύτερο, να το πω έτσι, όπλο, τη μεγαλύτερη δύναμη που μας δίνει αυτή η κοινωνική δικτύωση να μοιραζόμαστε εμείς οι απλοί άνθρωποι καθημερινές σημαντικές πληροφορίες. Κλείσαμε τρία χρόνια στο καναλάκι εδώ πέρα, στο Μουζίδη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Τρία σημαντικά χρόνια και μπήκαμε στον τέταρτο πλέον. Ήδη υπάρχει, να το πω έτσι, μια πολύ μεγάλη εκπομπολογία. Πολύ σημαντικό περιεχόμενο όλα αυτά τα τρία χρόνια που έχω δημιουργήσει εδώ μαζί με τη δική σα βοήθεια και τη δική σα συμπαράσταση. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε το like μας, να κάνουμε το σχόλιο μας, να μπορέσετε να κοινοποιήσουμε την εκπομπή έτσι και να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Έρχονται εκπλήξεις, ετοιμάζω όμορφα πράγματα, με ξέρετε, αργά και σταθερά βήματα πηγαίνουμε μπροστά. Ακούμε web radio ελληνάδικο με την καλύτερη ελληνική μουσική που υπάρχει εδώ πέρα στη Γερμανία, θα έλεγα σε όλη την Ευρώπη, web πράδιο ελληνάδικο. Εκεί πέρα εμφανίζομαι, εμφανίζομαι, ακούγομαι και εγώ. Σε μια φορά τη βδομάδα με τον Τάσο κάνουμε κάποιες αλλαγές τώρα για το πότε ακριβώς θα εμφανίζω, θα, θα ακούγομαι κι εγώ. Λοιπόν, αλλά είναι σημαντικό να μπορούμε να συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον. Αυτό λέω και στη δική μου επαγγελματική δραστηριότητα που φτιάχνω ιστοσελίδε, online marketing... Ηλεκτρονικά καταστήματα εδώ στη Γερμανία είναι η μικρή δική μου επιχείρηση και προσπαθώ μέσα από το κανάλι και μέσα από την επιχείρησή μου να γνωρίζω ανθρώπους, να κάνω συνεργασίες, να κάνω, ε, να κάνω γνωριμίες και μέσα από εδώ πραγματικά να κάνω και καινούριου φίλους. Είτε οι φίλοι αυτοί είναι καλύτεροι από μένα, θα το θέλα πάρα πολύ να κάνω παρέα με ανθρώπους που είναι καλύτεροι από μένα, είτε ε, αυτοί οι φίλοι είναι στο δικό μου το χαμηλό επίπεδο, οπότε μπορούμε να κάνουμε πάλι παρέα. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι όπως το λέω, έτσι όπως το θέτω, έτσι όπως ακούγεται, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα να δούμε όλοι μαζί τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς συμβαίνει πλέον και στη Γερμανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, η οποία πλέον έχει πάρει τη δόση της και είναι κανονικά ναρκωμένοι. Και πάμε λοιπόν και εδώ πέρα τώρα στη Γερμανία που ξεκινάνε τα υπογλώσια και οι ενδοφλέβιες για να ηρεμήσουν και να κάνουν εδώ πέρα τον λαό τους όπως είναι και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι λοιπόν τα ίδια, τίποτα δεν αλλάζει όπως βλέπετε. Χειρότερα ναι και ξέρετε κάτι, τα νέα παιδιά, οι νέοι μας δηλαδή τα παιδιά που είναι τώρα 10-20 χρονών Μεγαλώνουν τελείως διαφορετικά από ό,τι μεγαλώσαμε εμείς, δηλαδή όσοι είναι πάνω από 30 ή, ή μάλλον πάνω από 45-50 χρονών έχουν άλλα βιώματα, παιδικά βιώματα σε σχέση με τα τωρινά παιδιά. Στη δική μας εποχή ακόμα είχαμε όνειρα για το μέλλον, ψάχναμε, αναζητούσαμε, θα έλεγα ότι κάποια πράγματα δεν ξέραμε και πώς γινόντουσαν κιόλας. Πηγαίναμε εμεί στα αγορά και τότε βάζαμε κάνα πιο μεγαλύτερο, πηγαίναμε στα περίπτερα, μήπως πάρουμε κάνα περιοδικό, ποικίλη καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ, ε, σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία. Συγχέση με τώρα που τα έχεις όλα πλέον εδώ στο κινητό, τακ, τακ, τακ. Ε, καμία σχέση η μία γενιά με την άλλη. Ε, δημιουργούσαμε ενώ τώρα όλα είναι έτοιμα. Σου λένε στα έχουμε έτοιμα και πού να και η τεχνητή νοημοσύνη. Έχω συνεργάτη που μου λέει ο Ασωτήρη λέει έκανα τον GPT να πούμε Το GPT. Έκανε και αυτός και τα κάνει έτσι και τα κάνει αλλιώς. Δηλαδή καμία δημιουργικότητα, απολύτως καμία, καμία εξέλιξη. Στη δημιουργία, στο πνεύμα, στην κατασκευή, στην, ε, στην εμφάνιση ε, μιας παρουσίασης, όλα τα κάνει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά λοιπόν δεν χρειάζεται κανένα άλλος, είναι αυτοί, αυτοί υπάρχουν για μας, αυτοί θα σκέφτονται για μας. Δεν θα σκέφτεσαι εσύ, από πού και πού εσύ θα σκέφτεσαι. Πάρε λοιπόν ένα PlayStation, μπες μέσα στο ίντερνετ. Πάρε λοιπόν δημοσιότητα πλασματική από τα Instagram και τα Facebook και όλα αυτά με τους φίλους σου. Ω, oh, πού πήγες διακοπές θα σου πούνε. Ω oh, ρε θηρίο, πού σκαρφάλωσες και έκανες αυτήν την selfie. Ω, oh, πού ήσουν εκεί πέρα και πώς πήγες εκεί και πώς το ένα και πώς το άλλο, ε, έτσι. Και εμείς ανιώθουμε αν αυτά τα ιδιωτικά 50 λεπτά 10 δημοσιότητας γιατί από κάτω μας έχουν κάνει ε, καρδούλες και διάφορα άλλα ε, έτσι, ε, χαροποίητα, να το πω μηνυματάκια χωρίς λοιπόν καμία κριτική σκέψη χωρίς δηλαδή περισσότερα από εσά δεν ανεβάζετε κάτι προβληματικό απέναντίας αντιγράφετε φωτογραφίες ή κάποιον αλωνών ε, 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 από το προφίλ τους ε, πώς το λένε ε, ε, τσιτάτα έτσι και τα βάζετε στο δικό σας και αρχίζει μετά η αναπαραγωγή και βλέπω ένα τσιτάτο να παίζει σε 5-6-10 φίλους μου και βαριέμαι να μπω στο facebook ή να μπω ξέρω εγώ στο instagram ε, άρα λοιπόν ούτε και εμείς είμαστε οι ίδιοι δημιουργικοί παρά μονάχα παίρνουμε κάτι άλλο και το αναδημοσιεύουμε ενδιαφέροντα μηδέν χωρίς που να υπάρχουν ερωτήματα δεν έχω δει κάποιον να γράφει στο facebook ρε τι θα γίνει με τι απεργίε στη Γερμανία όχι. Και άμα πει και κάτι, θα σου πει: Έλα, μου έχουμε να γλεντήσουμε, να διασκεδάσουμε σωτήρι» και εσύ όλα τα βλέπει στον προβληματισμό και στην αναζήτηση. Ναι, ρε φίλε, και εγώ τα προβληματικά τα βλέπω και ψάχνω να δω κάτι διαφορετικό. Και ψάχνω να βάλω το μυαλό μου. Τι χαζό που είμαι, να βάλω και εγώ το μυαλό μου σε σκέψη. Ε, πά, πάμε καλά τώρα. Σωστό ο φίλο. Και οι φίλοι. Δηλαδή, το βάλω το μυαλό μα να σκέφτεται. Ελά, μια ζωή την έχουμε, δεν βαριέσαι. Σου λένε, εμεί εδώ είμαστε για σένα. Μην ακού τίποτα. Και κανέναν. Θα ακούσει μονάχα του ειδικού και τους επιστήμονες που εμεί έχουμε ορίσει να εμφανίζονται στην τηλεόραση. Χωρίς επιστήμονε και ειδικού. Δεν μπορείς να ακούσεις τον οποιοδήποτε, τους παρουσιαστές θα ακούς όμως γιατί τους έχουμε εμείς βάλει εκεί πέρα, τους πληρώνουμε καλά, είναι πάρα πολλά χρόνια, έχει εξοικειωθεί με την εικόνα τους, αλλά θα τους ακούς κι μην έχουν άλλε γνώσεις, δεν πειράζει, συντονίζουν όμως πολύ ωραία τη συζήτηση και ακούγονται οι απόψει των επιστημόνων και των ειδικών. Δεν θέλω να ειρωνευτώ, έχει πολύ μεγάλη διαφορά ο επιστήμονας από τον επιστήμονα. Άλλο επιστήμονας, καλό επιστήμονας. Να λέμε τώρα... Σίκα, σίκα και την σκάφη, σκάφη. Και αυτοί λοιπόν οι παρουσιαστέ σου κάνουν το δικό σου ψυχογράφημα, σε βρίζουν, σε εξευτελίζουν και σε βιάζουν κάθε μέρα στα κανάλια, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτό. Και εσύ, μόκο, δεν μιλά. Άκου μόνο εμά που είμαστε και εργαζόμαστε για σένα, σου λένε. Εμεί είμαστε εδώ για το δικό σου το καλό. Να σου παρουσιάσουμε τα νέα και οι άλλοι να σου τα φτιάξουν τα νέα. Ε, λοιπόν, κάποιοι τα φτιάχνουν και κάποιοι τα παρουσιάζουν. Και χάνει. Τα χαϊβάνια, να το πω ε, έτσι, τους πιστεύουμε και τους ακολουθούμε. Τελικά, έξω από το μαντρί θα σε φάει ο Λύκος και μέσα στο μαντρί θα σε φάει ο Τσομπάνης. Μονάζιγα είναι δικά τους. Όμως, αν είσαι δυνατός εκεί έξω, μπορεί να αποφύγεις τον Λύκο. Μέσα δεν γλιτώνεις με τίποτα. Κοίταξε, κοίταξε τα μοτίβα που σου έχουν εστίσει στη Γερμανία... Υπάρχει απεργία, πολύ μεγάλη απεργία. Κάποιοι επαγγελματικοί κλάδοι έχουν κατέβει στους δρόμους και διαμαρτύρονται πανγερμανικά κιόλα, όπως είναι οι αγρότες, οι μηχανοδηγοί τρένων, οι μεταφορείς και άλλες επαγγελματικέ κατηγορίες. Ποιο ήταν όμως το θέμα που κυριάρχησε το Σαββατοκυριακό? Ποιο ήταν λοιπόν αυτό το θέμα και να σου θυμίσω ότι η απεργία ξεκίνησε 8 Ιανουαρίου. Δηλαδή την προ προηγούμενη Δευτέρα όχι χθε, την προ προηγούμενη. Άρα λοιπόν, Δευτέρα ξεκίνησε η απεργία και το πρώτο Σαββατοκυριακό στο Βερολίνο κατεβήκανε όλοι να διαμαρτυρηθούν για το AFD. Ποιο είναι το AFD, είναι ένα ακόμα το οποίο από τα αρχικά είναι Alternative in Λοιπόν, είναι ένα ακόμα δεξιό πατριωτικό κόμμα το οποίο λέει κάποια πράγματα που δεν συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ωραίο αυτό έτσι. Το κατεβάσαν λοιπόν κάτω να μας πούνε τώρα και οι Γερμανοί ότι η δημοκρατία είναι σταθερή, ότι η δημοκρατία δεν φοβάται. Βγήκαν οι δημοσιογράφοι, εμείς θα υπερασπιστούμε εδώ με τους πολίτες τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία τέλος πάντων, άλλο ερώτημα και άλλη εκπομπή. Εντάξει και όλη, όλοι η κουβέντα του Σαββατοκύριακο έγινε για το ΑΕΒΔ, για αυτό το κόμμα. Το οποίο είναι ένα κόμμα, ε, δεν θέλω να το κρίνω, αλλά είναι ένα κόμμα που μαζεύει αρκετή αντίδραση. Αντιδράει και εδώ ο λαός, βλέπει ότι κάτι γίνεται, κάτι πάνε και του παίζουνε, κάπου, κάπου τον παίζουνε, τον δουλεύουν και τον κοροϊδεύουνε τον λαό. Οπότε από αντίδραση πάει εκεί γιατί και το S5 και το CDU και το CDK και το MIMI να πούμε είναι τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι, είτε πράσινοι βγούνε, κίτρινοι βγούνε, οικολόγοι βγούνε, αλλά και γυμνιστές βγούνε, ε, δεξιοί, αριστεροί, κεντρόι. Τα ίδια πράγματα. Και πήγαν και κάναν αντίδραση με χιλιάδε ανθρώπου. Πρώτη προβολή στα μίντια, όλο το Σαββατοκύριακο. Και Δευτέρα πρωί το θέμα των εκπομπών. Αυτό ήταν στη Γερμανία χθε. Για το AFD και το πόσο δυνατή είναι η δημοκρατία μα και δεν φοβόμαστε τίποτα από αυτά τα εξτρεμιστικά στοιχεία. Ξέρετε καλά ότι αν μαζευτούν κάποιοι άνθρωποι και πούνε ότι εσύ είσαι, ξέρω εγώ, είσαι κάτι, τελείωσε. Το πάνε και στα μίντια, τέλο. Έτσι είναι. Καλύτερα λοιπόν να σου βγει το μάτι, λένε παρά το όνομα. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι το παιχνίδι των media. Και το ξέρουν αυτό. Άστο λοιπόν. Άρα λοιπόν βρήκανε ξανά έναν εχθρό. Έναν τέλειο εχθρό για να κάνουν εδώ τους ανθρώπους στη Γερμανία και φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα πατρωτικά δεξιά κόμματα να φοβηθεί ο κόσμος να τρομάξει, να τρομάξει και να κάτσει μέσα στο μαντρί. Γιατί φοβάσαι. Έτσι δεν είναι. Εσύ λε, ό, άμα θα γίνει αυτό, άμα θα βγει εκείνο το κόμμα, εσύ δεν το λε, χωρί να σκέφτεσαι ότι μπορεί να σου την έχουν επέξει με μοτίβο, σαν τη γάτα εκείνη στο Μάτριξ. Τζαβού. Αντί λοιπόν να μιλούν για τα προβλήματα των απεργών, για την οικονομική δίνη για την... που έχει μπει η Γερμανία από το. τα τελευταία χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, τα προβλήματα που έχει με τον προπολογισμό τη, με τα έσοδα, με τα έξοδα, με όλα. Αυτά που αντιμετωπίζει και τα 17 δις έλλειμμα που έχει. Εντάξει, το, της, το χρέος Γερμανίας είναι κοντά στα 3-3. Εντάξει, γιατί κάποιοι το αμφιζητείτε. Δηλαδή σου λέει, έχει η Γερμανία 3-3 και εμείς μπήκαμε με τα 200 δις. Γιατί η Ελλάδα είχε νομίζω 160 δις είχε χρέος πριν από το 2010, 11 πόσο είχε. 170 δις χρέος είχε. Λοιπόν, η Ελλάδα και την βάλανε στα μνημόνια. Εδώ πέρα αυτοί έχουν 17 δις επίσημα, λέει, τρύπα στην οικονομία του 23, του, του, για, για, το 24 και έχουν και 3-3 ε, συνολικό χρέος. Δεν νομίζεις. Δεν νομίζετε. Γι, γι' αυτό λέω ότι εδώ πέρα καθόμαστε λίγο να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και να πούμε, ρε, τι γίνεται εδώ πέρα. Και βγήκαν οι άνθρωποι στου στους, στους δρόμου του Βερολίνου να διαμαρτυρηθούν το Σαββατοκυριακό για το AFD. Ε, Λε και, λες και θα κυβερνήσει κάποτε. Λίγο δύσκολο να πάρει τόσου πολλού ψήφου, γιατί στη Γερμανία η κυβέρνηση κάνει με 50%. 50% λίγο δύσκολο είναι να πάρει. Αλλά άμα πάρει ένα 20, ένα 25 και βρεθεί και ένα άλλο κόμμα με ένα άλλο 25, μπορεί να κάνει 50%. Λίγο δύσκολο όμω να συνεργαστούν άλλα κόμματα με το ΑΕΒΔ και όμω το βλέπουν σαν μπαμπούλα. Ε, όσο το βλέπει σαν μπαμπούλα, αυτό ακόμα περισσότερο. Όπω συμβαίνει και στην Ελλάδα με τον Ηλία Κασιδιάρη που τον έχουν μέσα στη φυλακή. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει, βλέπετε δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά είναι ένα άνθρωπο μέσα στη φυλακή. Και από κάτω, από έξω, μαζεύεται κόσμο. Δεν σα προβληματίζει αυτό το πράγμα. Γιατί μαζεύεται κόσμο. Γιατί κάπου θέλει να αντιδράσει. Προσπάθησε να το κάνει με άλλα κόμματα να αντιδράσει κάτω στην Ελλάδα ο Έλληνα. Και με τον Κατζαφέρη, με το λαό, και μετά με την ε, Χρυσή Αυγή, και, ε, και ακόμα και τώρα με, τους, ε, με, με, με τον δάσκαλο που είναι δάσκαλο, και το, ε, τον Νατσίο, όπω τον λένε, και τον ε, Βελόπουλο. Έτσι, να αντιδράσει. Ακόμα και στην πλεύση ελευθερία τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Ακόμα και αυτή να αντιδράσει. Λοιπόν, αντίδραση του κόσμου είναι. Αλλά δεν το καταλαβαίνετε. Και επειδή είστε άχρηστοι, ανίκανοι, να διαχειριστεί καταστάσει, βγάζετε εχθρού, στείνετε παπαγαλάκια και αρχίζει ο κόσμο από κάτω να, να παραφρονεί άρτος και θεάματα. Και ξέρετε κάτι, αστείο, στου δρόμου του Βερολίνου το Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Όλαφ και η Αναλένα. Θα μου πει ρε σωτήρι. Ο κύριος Όλαφ Σόλτς είναι καγκελάριο και η κυρία Αναλένα Μπάιμπορκ είναι, ε, ε, είναι υπουργό εξωτερικών. Ε, πώς μιλάς έτσι ο Όλαφ και, ε, και η Αναλένα. Το, το σεβασμό, φίλε και φίλοι, τον κερδίζει, δεν τον απαιτεί. Ο σεβασμό δεν είναι ο επειδή γεννήθηκε από του βασιλιά τη μήτρα, να το πω έτσι, και είσαι πρίγκιπα, θα πρέπει όλοι να σε λέμε υψηλότατο, έτσι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο σεβασμό στη δημοκρατία που ευαγγελίζεστε πρέπει να κερδίζεται με πράξει και με έργα, με προσωπικότητα, με, με έκφραση, με σκέψη, με, με συζήτηση και όχι να κρύβεστε πίσω από διάφορα φαντάσματα που εσείς τα σηκώνετε από, από τις ραφιέρες που είναι σκονισμένα. Δεν έχει καμιά δουλειά ο κόσμος. Ούτε ακροδεξιό να είναι, ούτε, ακροαριστερός, ούτε ακροαριστερό. Ούτε φασίστα, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Να βγάζετε φαντάσματα δεξιά και αριστερά. Για να το παίζετε εσεί και ντρόι. Πιο πουλημένοι και άχρηστοι άνθρωποι δεν είναι, νομίζω ότι υπάρχει πάνω από αυτόν τον πλανήτη. Ότι έχει υπάρξει ποτέ. Και εγώ, βέβαια, άμα είναι έτσι. Και εγώ είμαι ο ταγχαμών, το ξέρετε. Τώρα πλέον μπορώ και εγώ να αυ αυτοπροσδιορίζομαι, όπως με καγλώνει, να το πω. Καταλάβατε ακριβώς τι εννοώ. Ένα φίλο λέει να εμβαθύνω λέει, περισσότερο λέει, στα... στα, θέματα και δεν είναι, λέει, θέλουν λέει, και κουβέντα. τι να εμβαθύνω, ρε παιδιά, πόσο να εμβαθύνω. Πιο απλά πρέπει να μάθουμε να μιλάμε απλά. Ούτε εμβάθυνση θέλει, ούτε ανάλυση θέλει. Ο κόσμο καίγεται στη Γερμανία και οι άλλοι με τον καγκελάριο κατεβήκαν να κάνουν διαμαρτυρία για το, για το AFD. Αντί να κάνουν διαμαρτυρία για, για του μισθού, για τα επιδόματα, για τι ασφάλειε, συντάξει, για τη ζωή μας την καθημερινή, όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη, κατεβήκαν να διαμαρτυρηθούν. Μα εσύ δεν είσαι κυβέρνηση. Εσύ δεν έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Πώ μοιράζει έτσι, να το πω. Και βγαίνει να κάνει παράπονα, να διαμαρτυρηθεί πού, <laughs> στον εαυτό σου. Είναι σαν να κατεβαίνει ο ιδιοκτήτη μια επιχείρηση και να διαμαρτύρεται και αυτό στην εργοδοσία. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων, δεν που καταντήσαμε. Αλλά δεν μπορώ να κάνω και εδώ πέρα περαιτέρω ανάλυση. Ήδη κοιτάζω το ρολόι. Είμαστε στα 17 λεπτά σχεδόν, ε, περίπου 15 λεπτά. Και παιδιά, δεν βλέπετε πάνω από 10 λεπτά εκπομπή. Κάνω 20-22 λεπτά εκπομπέ και ο μέσο όρο είναι στα 9. Από 8 μέχρι 11. 9 λεπτά είναι. Μερικέ φορέ πάει στο 11, μερικέ φορέ πάει στο 8. Άρα, από με 9 λεπτά εκπομπή πρέπει και εγώ να συμπυκνώ σε εκπομπέ μου όσο γίνεται στο κύριο στοιχείο. Και το κύριο στοιχείο είναι αυτό που είπα κάποια στιγμή ότι εάν βγει από το μαντρί θα σε φάει ο λύκο και άμα μείνει μέσα θα σε φάει ο Τσομπάνης. Διάλεξε και πάρε. Ποιε είναι οι εναλλακτικέ σου. Σημαντικό είναι να μεγαλώσουμε τα παιδιά μα όσο γίνεται καλύτερα για το μέλλον. Τα παιδιά, η μόρφωσή του, η εκπαίδευσή του. Οκ, okay, εντάξει. Εγώ θα σου πω εδώ πέρα για το πώ να έρθει μετανάστε στη Γερμανία και πώ θα μπορέσει να επιτύχει στην μετανάστευσή σου. Αλλά σε ενδιαφέρει πόσα θα, θα βγάλει δεν σε ενδιαφέρει σε ποια πόλη θα μείνει, ε, ε, αν, αν σε αυτή την πόλη που θα μείνει υπάρχει σχολείο ελληνικό για τα παιδιά σου ή όχι. Δεν ε, σε ενδιαφέρει άμα ξέρει Γερμανικά. Σε ενδιαφέρει μονάχα να έρθει και να βγάλει κάποια λεφτά για να ζήσει. Λέμε τώρα. Και στην πορεία, επειδή η Γερμανία είναι μεγάλη οικονομία, μπα και κάνει καμιά λαμογιά όπω έκανε ο θείο σου, ο παππού σου, η γιαγιά σου, δεν ξέρω ποιο, ο μπατζανάκι σου και βγάλαν κάποια λεφτά και μα τα επιδεικνύουν κάτω στην Ελλάδα που κατεβαίνουν οι Λαζογερμανοί όπω του λένε και αγοράζουν σπίτια ή το ένα ή το άλλο. Όμω τελείωσε εκείνη η εποχή. Εκείνη η εποχή τελείωσε και μακάρι να μπορούσα να μάθω πόσοι φέτο το 23 πέρυσι αγοράσαν σπίτι στην Ελλάδα από εμά που δουλεύουμε εδώ πέρα στη Γερμανία. Και το 22 και το 21 πόσοι άραγε σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Δεν είναι η Γερμανία έτσι όπως ήταν και θα γίνει, θα γίνει όπως είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα του 2023. Έτσι θα γίνει. Η Γερμανία πάει για εκεί. Άρα λοιπόν ακόμα και εσύ κοιτά την πάρτι σου. Δεν κοιτά το κοινωνικό σύνολο. Όταν αποφασίσουμε πλην βέβαια ελαχίστων εξαιρέσεων. Υπάρχουν ε, οικογένειες και άνθρωποι που πραγματικά έχουν πολύ υψηλό το επίπεδο και το μορφωτικό και το πνευματικό και το επίπεδο της παιδείας τους. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν σκέψη, άποψη, ε, δεν μιλούν, δεν παρουσιάζονται εύκολα και είναι αυτό που λέμε πραγματικά πολύ γοτεστικό low profile και μου αρέσει που έχω βρει κάποιους και κάνω παρέα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να έρθουμε λίγα και πιο κοντά και να συνεργαστούμε, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να δούμε ποιοι είμαστε και πού πάμε για μα και για τα παιδιά μα. Και για όλο αυτό που συμβαίνει τώρα, όπω και εδώ στη Γερμανία, υπάρχουν τόσα προβλήματα να λύσει η χώρα, τόσα θέματα, εξωτερική, εσωτερική πολιτική, οικονομικά ε, και τα σχετικά. Και όμω ασχολούνται με το ΑΕΒΔ να μην μεγαλώσει κι άλλο. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα τώρα έχουν βρει, μας έχουν ζαλίσει με το νομοσχέδιο για τους, ε, ε, για τους ομοφιλόφιλους που θέλουν κάποια δικαιώματα. Αλλά ομοφιλόφιλους δεν είναι μόνο ομοφιλόφιλος ο οποίος είναι άντρα με άντρα, αλλά ένας από τους δύο παίζει το ρόλο της γυναίκας ή γυναίκα με γυναίκα που και πάλι ένας από τους δύο παίζει το ρόλο του άντρα. Θέλω να κάνω μια τέτοια εκπομπή και να πω και εγώ τη δική μου την άποψη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι transgender όπως τους λένε, που είναι και με όλα και από λίγο, που έχουν άλλες ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις και δεν είναι μόνο η αναγνώρισή τους, αλλά είναι ότι θέλουν να, υιοθετούν και παιδιά. Και βρίσκουν πάτημα με όλα αυτά που γίνονται. Πάντα υπήρχε εγκληματικότητα στην Ελλάδα και σε κόσμο εγκληματικότητα. Με όλα αυτά που γίνονται, να, εδώ αυτή η μάνα, εκείνο ο πατέρα, έτσι τα βλέπετε. Και αυτή η μάνα και από κάτω σχόλια. Σχόλια από εμά, έτσι. Εδώ κάποιοι θέλουν και αγαπάνε τα παιδιά, τα παιδιά και κάποιοι τα σκοτώνουν. Και πώ επιτρέπει ο Θεό, αφήστε το Θεό απ' έξω. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο για να πάμε προ το τέλο εκπομπή. Γιατί αυτό, αυτό το θέμα είναι η επόμενη εκπομπή που θα γίνει. Να σα πω εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι το παιδί, το παιδάκι, το μωράκι, ακόμα και να το υιοθετήσει ενό ή δύο χρονών, δεν είναι μπιμπελό. Το μωράκι δεν είναι μπιμπελό σαν τις κούκλες της Μπάρμπι που παίζουμε και γελάμε. Το παιδί έχει απαιτήσει, έχει ανάγκες. Θα πάει σχολείο, θα μεγαλώσει σιγά σιγά, θα έχει άλλη προσωπικότητα. Μπορεί να είναι νευρικό, μπορεί να σε ειρωνεύεται. Ε, μπαμπάς και μαμά μέσα στο σπίτι, θα μεγαλώσει και 12 χρονών. Δεν κρίνω τις ε, σεξουαλικές ιδιαιτερότητες, εγώ μιλώ για ένα παιδί. Τι ανάγκε που έχει, δεν είναι μόνο η πάνω να το αλλάξουμε το παιδί, αλλά μετά από κάποια ηλικία αρχίζει να τη δική του προσωπικότητα. Και είτε συμφωνεί είτε δεν συμφωνεί, θα κάνει αγώνα για να τον κάνει σωστό άνθρωπο στην κοινωνία. Γιατί μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε παιδιά. Ε, δηλαδή, όταν έχει αγόρια, πρέπει να γίνει άντρα. Άντρα! Και όταν έχει γυναίκα, πρέπει να γίνει γυναίκα. Όταν είναι κορίτσι, κοριτσάκι. Και αυτό το βλέπω στην ομάδα, την ποδοσφαιρική ομάδα που έχω 18 παιδιά, που μερικέ φορέ γίνεται ο κακό χαμό. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Μου λέει κάποια στιγμή μία, α, α ξέρεις, είπε στο παιδί μου που δεν έκανε καλή πάσα, ε, ε, του το είπε έτσι με απότομο τρόπο και το παιδί στεναχωρέθηκε. Λέω, κοιτάξτε να σου πω κάτι κυρία Μανούλα, άντρα θα γίνει. Θα γίνει άντρα σε λίγο καιρό και θα πρέπει να λάβει τι ευθύνε του. Ναι, από τώρα που είναι 12 χρονών, να κάνει σωστά την πάσα. Και άμα του κάνει μια παρατήρηση ο coach και του πει: Κοίταξε, πρόσεχε λίγο τι πάσε, δεν είναι κάτι κακό. Αλλά έτσι τα παιδιά. Μη μου απτώ τα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, είναι δύσκολο να μεγαλώσει παιδιά. Και δύο, και τρία και τέσσερα. Δεν λέω για το μοναχοπέδι. Αλλά λέω όλα. Που κι αυτό έχει τι δικέ του ανάγκε. Αλλά θέλω να σα πω, φίλε και φίλοι, πώ είναι τα πράγματα. Ωραίε εκπομπέ. Θα τι κάνουμε στο μέλλον. Έρχεται κουβέντα και συζήτηση. Η ομάδα που έχω φτιάξει μέσα από το ίντερνετ και μέσα από το κανάλι. Σήμερα, αύριο, θα κάνουμε κάποιε συζητήσει για να αρχίζουμε να, να, να βγάζουμε δραστηριότητε προ τα έξω. Όποιο από εσά θέλει, μπορεί να μου στείλει μήνυμα το email μου είναι κάτω στην περιγραφή τη εκπομπή. Κάτω, λίγο κάτω. Κάνω το ποντίκι λίγο κάτω. Παπ, είναι η περιγραφή. Λέει δε περισσότερα ή λέει με αντσάγκε, ανάλογα αν είσαι γερμανικά ή τα Πάτα και δε το mail μου. Κάνε λίγο scroll, κατέβασε λίγο κάτω να δει ότι υπάρχει το mail μου. Και το προσωπικό μου του καναλιού και το επαγγελματικό. Όποιο από εσά θέλει να συνεργαστούμε. Και μου λέει κάποιο δεν το βρίσκω. Ε, πλάκα μου κάνετε ρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ πέρα. Και το mail από κάτω επικοινώνησε μαζί μου να μιλήσουμε, να συσφίξουμε επιτέλου. εμείς οι Έλληνες να εμφανιστούμε εδώ στη Γερμανία να μας δουν να πούνε «Ω, να τα παλικάρια, να οι, οι κυρίες και οι, και οι κύριοι από την Ελλάδα» και να τους δείξουμε αυτό που είμαστε ως, ως χώρα, ως έθνος, ως πατρίδα, γιατί είμαστε Έλληνες. Και δεν είναι καθόλου εθνικιστικό. Η Γερμανία, άμα διαβάσει τον ύμνο του, είναι ουμπεράλε. Καλά, αυτό το κόψαν το ουμπεράλε. Πάνε στο πάνω στίχο. Έχουν δύο. Το, κά το κάτω στίχο τον κόψαν. Ναι, ε. τώρα πάνε στο Einheits, στην Ένωση. Λοιπόν, είναι και αυτοί ουμπεράλε. Τι να κάναμε τώρα. Οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει. Όχι, ακούσει, διαβάσει, τι λένε οι στίχοι από του ύμνου. Ο μοναδικό ύμνο που δεν έχει σχέση με την Ελλάδα και με τη χώρα. Είναι ο ύμνο ελευθερία. Είναι τη χώρα μα. Λοιπόν, κάποια πράγματα δεν θα τα χάσουμε. Θα μείνουμε σταθερά στο δρόμο μας, στο δρόμο που χράξαν και οι προγόνοι μας. Θα κάνουμε την προσευχή μας, θα πιστεύουμε στο Θεό, στην Παναγία. Έχουμε ανάγκη από κάτι το οποίο είναι πολύ δυνατό ψυχικά και πνευματικά για να γίνουμε κι εμείς πιο αποδοτικοί και πιο ποιοτικοί στην καθημερινότητά μας. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω σήμερα φίλες και φίλοι. Προσπαθώ να κάνω μικρότερε εκπομπέ, αλλά καμιά φορά η σκέψη και ο λόγο ε, με παρασέρνει, αλλά πραγματικά το λέω από αγάπη και προσπαθώ να φανώ ωφέλιμο και χρήσιμο. Να είστε όλοι καλά γεροί και δυνατοί. Καλή βδομάδα, Τρίτη σήμερα να έχουμε καλή βδομάδα. Θα τα πούμε την Παρασκευή με το καλό, χωρί να υπάρχει κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμά μου. Οπότε σα περιμένω την Παρασκευή. Να είστε όλοι γεροί και δυνατοί. Γεια και χαρά!